Ούτε ο υψηλότερος και παλιότερος πλάτανος στην παραλίμνια περιοχή των Ιωαννίνων κατάφερε να διασωθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους που τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πληγές της περιοχής. Το πρωί της Παρασκευής, συνεργεία του Δήμου Ιωαννιτών προχώρησαν στην απομάκρυνση τριών ακόμη άρρωστων πλατάνων, μεταξύ των οποίων και εκείνο στη συμβολή των οδών Διονυσίου Φιλοσόφου και Καραμανλή, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας. Δυσάρεστες χαρακτήρισε τις εικόνες ο αντιδήμαρχος Πέτρος Παλάσχας, σημειώνοντας όμως πως η απομάκρυνση των άρρωστων πλατάνων αποτελεί τη μόνη διέξοδο ώστε να μην προκληθούν σημαντικότερες συνέπειες ακόμη και για την υγεία των πολιτών. Το θετικό σύμφωνα με τον κύριο Παλάσχα είναι πως πέραν των 14 περίπου πλατάνων δεν έχουν εντοπιστεί άλλα δέντρα που να έχουν προσβληθεί και ως εκ τούτου εκτός απροόπτου η επιχείρηση αυτή φτάνει στο τέλος της. Σήμερα ουσιαστικά κόβουμε ίσως το πιο παλιό πλάτανο εδώ κάτω που έχει αρρωστήσει από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν ουσιαστικά τρεις διαφορετικοί ιδιώτες με γιανανοφόρο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα ύψη που θέλουμε. Είναι θλιβερές εικόνες. Δεν είναι θλιβερές εικόνες να πρέπει να αναγκαστούμε να κόψουμε δέντρα. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη θεραπεία για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους. Η μόνη λύση, δεν είναι λύση ουσιαστικά, η μόνη επιλογή που έχουμε είναι όταν αρρωστήσει ένα δέντρο και φτάσει σε επίπεδα να είναι επικίνδυνο, να το κόβουμε. Οπότε δυστυχώς σήμερα κάνουμε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση, όπως είπατε και εσείς, για να απομακρύνουμε τον πλάτανο. Γιατί αν τον αφήσουμε λίγο ακόμα, θα αρχίσει και θα γίνεται επικίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών. Οπότε με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίξουμε. Και σήμερα είμαστε εδώ, επιχειρούμε, βλέπουμε τις διαδικασίες. Ο Δήμος είναι σε αγαστή συνεργασία με το Δασαρχείο για τις προβλεπόμενες ενέργειες και την παρακολούθηση αλλά και την αντιμετώπιση της νόσης των πλατάνων. Και σε δεύτερο χρόνο, ό,τι δέντρο κόβεται, τοποθετούμε ένα άλλο δέντρο, όχι πλάτανο, ουσιαστικά ένα άλλο είδος το οποίο να μπορεί να είναι εναρμονισμένο και να μην χρειαστεί να ξαναρρωστήσει. Ήταν μια καλή χρονιά φέτος, δεν είχαμε άλλες ασθένειες. Είναι αυτά τα δέντρα που έχουμε εντοπίσει ήδη και στο παρελθόν. Τελειώνουμε τις εργασίες απομάκρυνσής τους. Κόβονται αυτά τα 12-14 πλατάνια που είναι στο σύνολό τους. Είναι κάποια στην περιοχή εδώ του Παραλιμνίου, στο πάρκο Κατσάρι, στο Πέραμα, στο νησί και στην Αμφιθέρα νομίζω ένα. Οπότε τελειώνουμε αυτά τα δέντρα. Δεν έχουμε εντοπίσει άλλα άρρωστα πλατάνια. Αυτό είναι το θετικό. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναντικρίσουμε τέτοιες εικόνες. Δεν θα χρειαστεί να κόψουμε άλλα δέντρα. Αλλά θέλουμε και τη βοήθεια της τύχης αυτό. Εμείς, όσον αφορά από την πλευρά μας, σαν Δήμος, σαν υπηρεσία, οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται από εργολάβους, καλά από το δικά μας ενέργεια που γνωρίζουν πώς να. Τι να κάνουν όταν κάνουν κάποιες εργασίες εδώ στο παραλίμνιο, αλλά και οι ιδιώτες όταν επιχειρούν εργολάβοι να κάνουν κάποιες εργασίες στο χώρο του παραλίμνιου και όπου υπάρχουν πλατάνια, γίνονται απαραίτητες συστάσεις. Τους δείχνουμε τον τρόπο που πρέπει να γίνεται ουσιαστικά ο καθαρισμός των μηχανημάτων, έτσι ώστε να σταματήσουμε την νόσο εδώ πέρα και μην χρειαστεί να κόψουμε άλλα δέντρα.